του Κομισού τη Ελλάδα, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλημέρα. Ήταν φορτωμένο το πρόγραμμά σα. Τελικά τα καταφέραμε, συναντηθήκαμε. Τα καταφέραμε, ναι. Θα ξεκινήσουμε από το Ατέμπι. Εσείς έχετε και μία εικόνα. Ήσασταν εκεί χθες. Γιατί χθες είσαστε εκεί ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και που δεν μπορεί κανείς εύκολα να περιγράψει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Ήταν βέβαια όλη η Ελλάδα χθες, ανήμερα της τραγωδίας αυτής, συγκλονισμένη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος εκεί, τα Τέμπη, το σημείο που χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, ήταν και η Λάρισα, με τη μεγαλειώδη πραγματικά διαδήλωση. Δεν έχει ξαναγίνει, μου λέγανε, στη Λάρισα τέτοια κινητοποίηση. Από μαθητές, από μικρά παιδιά, μέχρι υπερήλικους ανθρώπους που ήταν όλοι παρόντες εκεί. Και βέβαια, όταν πας, εγώ είχα πάρει συμβολικά 57 κόκκινα τριαντάφυλλα να καταθέσω στο σημείο. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη, όχι συγκίνηση, δεν μπορώ να το περιγράψω το συναίσθημα που νιώθεις. Τι σας ζητήσατε? Φυσικά δεν είναι ζήτημα μόνο συναισθημάτων. Είναι, θεωρώ, ένα βαρύ χρέος και μια υπόσχεση που τουλάχιστον εμείς, αλλά πιστεύω και η πλειοψηφία των ανθρώπων της πατρίδας μας, να μην πω το 100%, έδωσε μια υπόσχεση από την πρώτη στιγμή, όταν συνέβη και όταν μάθαμε τέτοιες ώρες το πρωί που ξημέρωσε οι περισσότεροι τι είχε συμβεί στις 11 και 20 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου πέρσι. Η υπόσχεση ότι πρέπει το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο, πρέπει να εξεταστούν εξονυχιστικά όλες οι πολιτικές και ποινικές κυρίως ευθύνες, γιατί οι πολιτικές ευθύνες μπορούν πιο εύκολα, θεωρώ, να αποδοθούν, όχι στη συνείδηση τόσο των ανθρώπων, αλλά τέλος πάντων να καταγραφούν αυτές, και ο καθένας μας έχει ένα κριτήριο, και εγώ λέω άσχετα τι ψηφίζει στις εκάστοτε εκλογές, ποιο κόμμα, έχει ένα κριτήριο και να δει πού βρίσκονται οι πολιτικές ευθύνες, ότι βρίσκονται δηλαδή στις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου. Κύριε Κουτσούμπα, άρα και το ζήτημα των μεταφορών βρίσκεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση, που φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, και βεβαίως πρέπει να αποδοθούν και οι ποινικές ευθύνες. Και τέτοιες, και τελειώνω με αυτό, κυρία Αναστασοπούλου, έχουν, πιστεύω, όλοι όσοι ήταν υπουργοί στον τομέα των κρίσιμων των μεταφορών. Μιλήσατε από την πρώτη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα, μιας και συμπληρώθηκε ένας χρόνος, για απόπειρα συγκάλυψης. Θέλω να μας εξηγήσετε, κύριε Γενικέ, σε ποιους αφορά αυτή η συγκάλυψη, η απόπειρα, η προσπάθεια συγκάλυψης. Αφορά σε πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς ή άλλα που είχαν θέσεις ευθύνης εκείνη την περίοδο? Αφορά σε επικεφαλής οργανισμών που διαχειρίζονταν τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία δεν ήταν και τόσο ασφαλείας τελικά? Ποιους αφορά? Και φοβάστε ότι όντως κάποιοι επιχειρούν να καλύψουν κάποιους και ποιους? Αφορά και τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον αρμόδιο υπουργό, φυσικά. Τον κύριο Καραμαλή, λέτε. Ναι, βεβαίως. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και τους αντίστοιχους υπουργούς, ενώ και τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τον κύριο Σπρίτζη, και πριν του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία τον υπουργό, και πιο πριν του ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα δηλαδή τα βασικά που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν ευθύνες και οι υπουργοί τους. Έχουν ευθύνες οι περιφερειάρχες, ιδιαίτερα στην τελευταία φάση η περιφέρεια Θεσσαλίας, για το πώς διαχειρίστηκε και χειρίστηκε αυτό το πρόβλημα μετά το έγκλημα, μετά την τραγωδία. Έχουν ευθύνες... Στον μπάζωμα, αναφέρεστε. Ναι. Έχει ευθύνες ο κρατικός μηχανισμός, γενικά το κράτος, οι κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργήσαν όλη την προηγούμενη περίοδο και σε συνέχεια για την συγκάλυψη ουσιαστικά αυτού του εγκλήματος. Έχει ευθύνη η ιδιωτική εταιρεία Ιταλική που διαχειρίζεται το μεγάλο κομμάτι των σιδηροδρόμων. Έχει εταιρεία η δημόσια επιχείρηση Τρένοσε που διαχειρίζεται το άλλο κομμάτι. Έχουν ευθύνες
οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, μέχρι τους υπάλληλους που τοποθετούν εκεί και διαχειρίζονται τα πρακτικά ζητήματα της κινήσης. Εδώ υπήρξε μια διαφοροποίηση όταν πέσαν οι προτάσεις, γιατί όταν θα έπρεπε να κάνουμε προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή. Η εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να αναζητήσει πολιτικές ευθύνες. Η προανακριτική πολιτικές ευθύνες μπορεί μπορούσε να αναζητήσει, να αναζητήσει η προανακριτική και πολιτικές ευθύνες. Πιστεύετε ότι αυτό έγινε γιατί τα κόμματα τα οποία δεν ψήφισαν αυτή την πρόταση δική σας ήθελαν αυτό που είπατε να καλύψουν και τα δικά τους και τις δικές τους ευθύνες? Μα είναι φανερό από την πρώτη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσαν να βάλουν το ζήτημα μόνο στο συγκεκριμένο υπουργό που ήταν σε αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη στιγμή της τραγωδίας, τον Καραμαλή δηλαδή, και να αποσύσουν, να βάλουν στην άκρη, να φύγει από το φως της δημοσιότητας η ευθύνη των δικών τους υπουργών. Γιατί αυτό το έγκλημα έχει μια συνέχεια. Ο καθένας έβαζε το λιθαράκι του. Εγώ να συμφωνήσω απόλυτα ότι κάποιος μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την τραγωδία το τελευταίο διάστημα. Θα μπορούσαν οι ευθύνες να αποδοθούν κλιμακωτά. Δεν λέω δηλαδή, ένας μπορεί να πήγαινε ως ποινική ευθύνη με ισόβια δεσμά για το έγκλημα αυτό, άλλος να πήγαινε με 20 έτη φυλάκιση, άλλος με 10. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εδώ είναι η δικαιοσύνη. Άρα, το ζήτημα της συγκάλυψης ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Γιατί είναι από τη μια μεριά η σύγκρουση και πώς έγινε αυτή, τι προηγήθηκε δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε τη στιγμή εκείνη και να συμβεί αυτό το έγκλημα. Και ταυτόχρονα όχι μόνο η σύγκρουση, γιατί από τη σύγκρουση δεν σκοτώθηκαν και οι 57 αθώοι συνάνθρωποι μας, τα περισσότερα παιδιά. Πολλοί κάηκαν από την έκρηξη. Από τι κάηκαν? Για παράδειγμα, η έκρηξη δεν έχει ερευνηθεί. Και τώρα, αυτό είναι πάρα πολλοί νεκροί που κάηκαν. Και τώρα με το βούλευμα των εφετών Λάρισας, γι' αυτό οι βουλευτές μας που είναι στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Καραθανασόπουλος και η Κομνηνάκα, η Μαρία, ζήτησαν αμέσως να συγκληθεί η Εξεταστική Επιτροπή ξανά και να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Σε αυτό, κύριε, να δει κύριε, το βούλευμα και να εξεταστούν. Γιατί... Αλλά το θέμα είναι ότι χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Για τη δικαιοσύνη στοιχεία. Που είπατε, είναι από τη μία πλευρά, έτσι. Λέτε, έχετε επικαλεστεί τη δικαιοσύνη. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή και αυτή μπορεί η δικαιοσύνη να επηρεάζεται? Η δικαιοσύνη έχει τις δικές της ευθύνες. Για παράδειγμα και για την καθυστέρηση που επιδεικνύει σε ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή αυτό το ζήτημα του εγκλήματος στα Τέμπη, την άλλη στιγμή έπρεπε το κράτος, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη η ίδια, εάν το κράτος και οι υπουργοί δεν παίρναν την ευθύνη ή θέλαν να συγκαλύψουν ή οτιδήποτε άλλο, να ζητήσει να κατασχεθούν οι κάμερες από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα που είχαν τα στοιχεία της κίνησης των δύο τρένων. Και το ενός που ανέβαινε και του άλλου που κατέβαινε, το οποίο λέγεται, φημολογείται και διάφοροι από κάποια ενδείξεις, στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι κουβαλούσε για να δούμε τι είχε φορτωθεί στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε πιθανόν σε αυτή την έκρηξη. Γενικέ, άρα υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει ευθύνη για την εντολή που δόθηκε να μπαζωθεί όλος ο χώρος εκεί και να χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Για την ιστορία που λέτε για την έκρηξη, κύριε Κουτσούμπα, υπήρχαν εμπειρογνώμονες που έστειλαν στοιχεία ένα μήνα μετά το δυστύχημα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Και είπε πως όντως υπήρχε αυτή η ουσία, και εμείς τώρα τη μαθαίνουμε, το ξυλόλιο, που δεν μεταφέρεται νόμιμα με αυτόν τον τρόπο. Και που δεν μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια έκρηξη. Βάζεις μέσα στα βαγόνια ξυλόλιο και το πας, θέλεις συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας, συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς και το καθεξής. Οπότε είναι βάσιμη υποψία. Αυτό θέλω να ότι πω. Πήγε εσείς να γίνει συγκάλυψη. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάσατε αυτή την ιστορία όσο θα έπρεπε όλο αυτό το χρόνο, για να μην φτάσουμε ένα χρόνο μετά να συζητάμε για νέα έρευνα για κάτι που θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει 11 μήνες πριν. Εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, αν θυμόσαστε, και σε ανακοινώσεις μας και με τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, η εφημερίδα «Ο Ριζός Πάστης», που εκφράζει τις θέσεις του ΚΚΕ με τον πιο επίσημο τρόπο, έχει καθημερινά άρθρα και αφιερώματα σε αυτό, ειδικά στο ζήτημα αυτό, και όχι το τελευταίο, μιλάω για όλη τη χρονιά που μας πέρασε. Επίσης, οι βουλευτές μας στη Βουλή αυτό έκαναν. Με τις ερωτήσεις τους, αν δείτε, κατήφθηναν τους μάρτυρες να εξηγήσουν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί όντως είναι παραπάνω από βάσιμες οι υποψίες ότι επιχειρήθηκε από κάποιους συγκάλυψη.
Και βέβαια συγκάλυψη επιχειρείται από αυτούς που έχουν την ευθύνη. Η δικαιοσύνη βεβαίως μπορεί να κάνει, αλλά ξέρουμε ότι και η δικαιοσύνη και τα ανώτερα δικαστήρια είναι διορισμένοι από το κράτος. Παρότι εμείς έχουμε την άποψη και δεν έχει αλλάξει αυτό ούτε στη συνταγματική αναθεώρηση, ούτε σε άλλες τροποποιήσεις που γίνονται στη Βουλή, ότι θα πρέπει να εκλέγονται οι δικαστές από το ίδιο το σώμα των δικαστών. Και όχι να η εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει τους εκλεκτούς της, άρα και να τους ελέγχει. Κύριε Γενικέ, και από αυτή τη σκοπιά υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που είναι αυτό το κείμενο που έχουμε υπογράψει όλοι. Εμείς έχουμε δώσει κατεύθυνση σε όλα τα μέλη μας, στους μαζικούς φορείς, όλη την Ελλάδα, της κυρίας Καριστιανού και των υπολείπων γονέων που διακινείται και όπου ζητάει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών να αλλάξει. Αλλά εδώ θέλω να σας θυμίσω επίσης, στους ακροατές κυρίως, αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, ότι το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που και στη συνταγματική αναθεώρηση, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε προτείνει να προβλεφθεί αυτό, η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε οι υπουργοί να κάθονται στο σκαμνί από τα δικαστήρια όπως ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Και σε συνέχεια, όταν έγινε η συνταγματική αναθεώρηση επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το είχαμε προτείνει και τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι συγκεκριμένοι βουλευτές τους στη Βουλή το είχαν καταψηφίσει. Τώρα πάμε, είχαν αρνηθεί να το υποστηρίξουν. Πάμε σε μια κοινωνική αναστάτωση. Ξεζυγωμό που υπάρχει για πάρα πολλούς λόγους. Έχουμε το μόνο θέμα... ελπιδοφόρο μήνυμα των ημερών. Έχουμε το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Έχουμε το θέμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Έχουμε τις αντιδράσεις για την ακρίβεια. Έχουμε τις αντιδράσεις για τους μισθούς. Αλλά παρόλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις, τις πιστεύει, δεν τις πιστεύει κανείς. Εσείς έχετε τις υπολογίσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Καλά πάτε. Στη χθεσινή, βέβαια, είδαμε να σας περνάει ο Βελόπουλος για πρώτη φορά, κύριε Κουτσούμπα. Δεν το σχολιάζετε. Ούτε να σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να αποτυπώνουν, τις βλέπουμε, τις παρακολουθούμε. Κάνουμε κι εμείς, έχουμε διαφορετικές δημοσκοπήσεις. Οι δικές σας τι λένε. Δεν λένε ακριβώς αυτά, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια εξήγηση τη χρονική στιγμή που γίνεται. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αποτύπωση εκλογικού αποτελέσματος. Εμείς στις δημοσκοπήσεις φαντάζομαι και όλα τα κόμματα τις παίρνουν υπόψη, αλλά μετράνε κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία των απαντήσεων και όχι εδώ την πρόθεση που απαντά ο άλλος που μπορεί να μην απαντά. Ενώ είναι δυσαρεστημένος λοιπόν ο κόσμος. Οπότε δεν ισχύουν, εγώ πιστεύω, με απόλυτη ακρίβεια ο αριθμός, ιδιαίτερα όταν οι διαφορές είναι 9,1 ο ένας, 9,5 ο άλλος, 10,1 ο ένας, 9,8 ο άλλος, 10,8 ο τρίτος και πάει λέγοντας. Αυτές δεν είναι διαφορές. Δεν είναι διαφορές. Όντως, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα ερωτήματα, ας πούμε, ασκείται μέσω των απαντήσεων δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Και μόλις φτάνουμε στο ότι θα ψηφίσει, Νέα Δημοκρατία λέει. Και αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτό πώς το εξηγείτε. Το ποιοτικό στοιχείο που δείχνει, άσχετα τι θα γίνουν στις εκλογές, ευρωεκλογές κοντά είναι, θα δούμε και το πώς θα αποτυπωθεί και από τη λαϊκή συνείδηση με την ψήφο. Το ζήτημα είναι άλλο. Για μας αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, αυτή η απάντηση που δίνεται μαζικά από όλο τον ελληνικό λαό, η συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποιήσεις, η για πρώτη φορά έκφραση της συμμαχίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, των αγροτών, των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων, των επιστημόνων, των φοιτητών και φοιτητριών, των μαθητών και μαθητριών, των συνταξιούχων, των νέων ηλικιών ταυτόχρονα με τους υπερήλικες, τους συνταξιούχους, τους απόμαχους της δουλειάς. Και όλα αυτά συνιστούν μια μεγάλη παρακαταθήκη που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού αυτή η ενότητα του λαού μας με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που δεν βάζει μόνο αίτημα. Κοιτάξτε, χτες ήταν το ζήτημα, για παράδειγμα, να μην παραγραφεί το έγκλημα των Τεμπών και να αποδοθούν οι πολιτικές, οι ποινικές ευθύνες, ένα κατεξοχήν πολιτικό και κρίσιμο ερώτημα και λόγω της ημέρας που ήταν η πανελλαδική απεργία. Ήταν τα ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των ετοιμάτων των αγροτών
στην επιφάνεια σε όλες τις πόλεις της χώρας. Ήταν τα αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών για το φορολογικό νομοσχέδιο που πραγματικά τους γονατίζει αυτό που πέρασε πρόσφατα η κυβέρνηση. Αυτό όμως όλο που περιγράφεται... Ήτανε, είναι τα ιδιωτικά είναι πανεπιστήμια γενικέ... που ετοιμάζει να φέρει με νόμο εκεί, η κυβέρνηση. Όχι, λέω τι ήταν χτες. Ήταν υπάλληλοι για να γίνουν μαζικές προσλήψεις υγειονομικών και βοηθητικού κύριε προσωπικού στα νοσοκομεία ώστε έχει να λειτουργήσει η δημόσια υγεία. Όμως, μιλούσαν οι συγκεντρωμένοι για τη φρεγάτα που πάει στην Ερυθρά και το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα αιτήματα είναι κρίσιμο ζήτημα να εκφραστούν όχι μόνο στις εκλογές, να εκφραστούν και σε συνέχεια, γιατί ξέρετε ότι εξαγγέλθηκε χτες για τις 17 Απρίλη μια νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία με όλα αυτά τα αιτήματα και τα ζητήματα. Είναι μετά στη συνέχεια η απεργία της Πρωτομαγιάς, η οποία λένε τα συνδικάτα θα γίνει την μέρα που είναι και όχι έτσι όπως την έχει μεταθέσει αφαίρετα. Και μάλιστα μιλάμε για μια απεργία χτες, όπου δεν ήταν και υπό την ομπρέλα της ΓΕΣΕΕ. Η ΓΕΣΕΕ δεν είχε αποφασίσει απεργία χτες. Καταλαβαίνετε, ήταν μια κίνηση από τα κάτω που δείχνει πού βρίσκεται η πραγματική ο αντιπολίτευση. Που βγήκε έξω, και εγώ αυτό Κουτσούμπα, θέλω κυρίως να συνειδητοποιηθεί και να στείλουμε ένα μήνυμα ως κόμμα. Η πραγματική, θέλουμε η αληθινή αντιπολίτευση, βεβαίως θέλουν αλλαγή. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στον δρόμο βγαίνουν γιατί προφανώς δεν συμφωνούν με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Από την άλλη υπάρχει αυτή η αντίφαση στις έρευνες ότι η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι αυτό τελικά θα εκφραστεί και πολιτικά εκεί που εκφράζεται, δηλαδή στις εκλογές που έρχονται, και αν ο στόχος για το κατάλαβα Κομμουνιστικό το Κόμμα κατάλαβα είναι να αντιψήφιο ποσοστό. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και στις προηγούμενες εκλογές δεν ερμηνεύω έτσι την ψήφο του ελληνικού λαού όπως διάφοροι πολιτικοί αναλυτές, δημοσκόποι ή άλλοι, ακόμα και εσείς. Η ψήφος στις εκλογές τις προηγούμενες, για παράδειγμα, δεν ήταν λευκή επιταγή προς τη Νέα Δημοκρατία. Το 41% δεν είπε «σε εμπιστεύομαι σε όλα τα ζητήματα». Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή νιώθω πάντα ότι δεν υπάρχει μια εναλλακτική λύση έτοιμη ως κυβέρνηση να στηρίξω, ως μικρότερο κακό σε πρημοδοτώ. Εμείς ξέρετε ότι είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική. Εμείς παλεύουμε να πείσουμε, να εξηγήσουμε ότι πρέπει να πάψει ο ελληνικός λαός και με την πείρα που έχει, για παράδειγμα από τη χτεσινή απεργία, τις μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά και από την όλη δράση του όλα αυτά τα χρόνια, να υπολογίζει στο μικρότερο κακό. Γιατί δυστυχώς κάθε μικρότερο κακό αποδεικνύεται μεγαλύτερο. Μάλιστα. Έτσι έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ πριν, έτσι είχε γίνει και με το ΠΑΣΟΚ πιο πριν και πάει λέγοντας. Άρα σήμερα είμαστε όριμοι σαν ελληνικός λαός να σκεφτούμε όλα αυτά τα ζητήματα συνολικά και να τα εκφράσουμε και εκλογικά. Και από αυτή τη σκοπιά, στο ερώτημα που θέτετε, όχι μόνο διψήφιο, να σας πω κάτι, γιατί εμείς έχουμε ευρωεκλογές τώρα, έτσι. Είναι ευρωεκλογές, δεν είναι εθνικές εκλογές. Φυσικά δεν είναι η θεωρία της χαλαρής ψήφου. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πάει όλος και να ψηφίσει στις εκλογές, στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιουνίου και να δώσει και τα μηνύματά του. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μήνυμα και μέσα στην Ελλάδα, απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα που συμφωνούν στην ουσία της κατεύθυνσης αυτής, θα είναι και πανευρωπαϊκό μήνυμα, γιατί αυτή την περίοδο και οι ευρωπαϊκοί λαοί κινητοποιούνται με αντίστοιχα αιτήματα που κινητοποιεί το ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν αυτός που μπορεί να εκφράσει πραγματικά αυτή τη γνήσια αντιπολίτευση, αντιπαράθεση για αλλαγές και την κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκεί, είναι μόνο το ΚΚΕ. Εδώ όμως προσέξτε τι. Άρα εμείς λέμε το εξής, για να σας πω και πού απευθυνόμαστε, γιατί με ρώτησε η κυρία Στασοπούλου αν πάμε για διψήφιο ποσοστό. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Να απαντήσετε σε αυτό, να σας πω προσθέτοντας το εξής όμως, ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία κοιτάει και προς το κέντρο. Έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ κοιτάει κεντροαριστερά. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει και κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια έχει και το πρόβλημά της από τα δεξιά της. Εσάς σας έχουν έξω από το παιχνίδι. Δηλαδή προσπαθούν να λένε, μιλάνε για αριστερά χωρίς να σας υπολογίζουν. Για το πώς θα πάρει ο ένας από τον άλλον.
Ναι, και αυτό το κέντρο το περιβόητο, το οποίο ανεποκατεβάζει κυβερνήσεις. Έτσι δουλεύει αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι σάπιο και διεφθαρμένο κατά την άποψή μας. Έτσι δουλεύει με τα λόμπι του, προσπαθώντας να κοροϊδέψει, να χαϊδέψει αυτιά κλπ. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό το εξής. Και απευθυνόμαστε σε αυτό το 35% τουλάχιστον, το οποίο είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο στο ερώτημα απαντά ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτοί που μας υποσχέθηκαν, αυτοί που μας έβαλαν εκεί, γιατί το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει, όπου και αν τοποθετείτε, διότι, να σας πω, ακούστε να δείτε, η ελληνική κοινωνία δεν χωρίζεται σε αριστερούς, δεξιούς, κεντροδεξιούς, ακροδεξιούς, λίγο αριστερούς, πιο πολύ αριστερούς, λίγο ροζ, λίγο κόκκινους, λίγο πράσινους, λίγο μπλε κλπ. Τέλος αυτά τα ζητήματα. Και αρκεί αυτό για εκφράζεται. Εσάς δηλαδή να είναι μόνο ενάντια στην πολιτική. Όχι, αρκεί για μας να είναι εργάτης, να καταπιέζεται, να μην έχει μισθό, να μην έχει που την κεφαλή κλείνε, να μην μπορεί να πληρώσει για το παιδί του να πάει να σπουδάσει ή όταν πάει στο νοσοκομείο να μην έχει να πληρώσει για τον πατέρα και τη μάνα να τον γιατροπορέψει. Είναι ο εργάτης, είναι ο αγρότης, είναι ο επαγγελματίας. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Είναι το 95% που πληρώνει τους φόρους με τους οποίους μετά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ταμείο της να μας τα δανείσει τάχα για να τα αποπληρώσουμε πάλι που τα έχουν πληρώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Διότι το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Παπαδάκη και κύριε Αναστασοπούλου, αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα το πρωί, είναι από τα λεφτά, από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και από τα έσοδα που έχουν τα κρατικά ταμεία των χωρών που βγαίνουν από τους λαούς. Και από την Ελλάδα βγαίνει από το 95% αυτό το έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό ως κρατικό έσοδο. Και μόνο το 5% είναι στους λίγους. Αυτή είναι το τέλος της πρότασης, κύριε Κουτσούμπα. Πάντα αυτό περιμένω, να ξέρετε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά, μην περάσει πολύ χρόνο να τα πούμε. Είχατε φορτωμένο και βαρύ πρόβλημα. Έτσι λέμε κάθε φορά. Έχετε τάξει και ένα τσίπουρο, δεν το έχουμε πιει. Α, το πιούμε εδώ. Τώρα όχι, γιατί έχουμε συνέχεια, κύριε Κουτσούμπα. Πλησιάζουν και οι απόκριες τώρα. Ως ένα βαθμό άνοιξε το τριώδιο τη μέρα που έκλεινε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε. Βαρύ, κύριε Κουτσούμπα. Το παρακολουθήσατε. Όχι, όχι, ήταν, όχι, λέω το γεγονός. Ήταν. Το ξέραμε. Το τριώδιο άνοιξε. Έχει μια σημασία. Μα νομίζω όλος ο ελληνικός λαός το λέει και οι ίδιοι το λένε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γενικέ.